Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Θα λείψει ο Μιχάλης σήμερα. Δεν θα ακούσω τη φωνούλα του. Θα κάνω εγώ σαν ανταποκριτής του ένα γύρο περιφεράτο που λέει ο Μιχάλης, γύρω από το γήπεδο, για να σας δείξω τι συμβαίνει. Δεν φαίνονται πολλές δουλειές να γίνονται απ' έξω, τουλάχιστον από τη μεριά της Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Ακούγεται θόρυβος μέσα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια συνεργεία μέσα εργάζονται. Όμως απ' έξω δεν φαίνεται τίποτα. Εδώ στις σουίτες γίνονται εργασίες. Είναι η υδραυλική και οι πλακάδες που τοποθετούν πλακάκια στις τουαλέτες. Επίσης εργασίες γίνονται και στα υπόγεια. Και καθαρίζονται τα υπόγεια. Εδώ στο βόρειο τμήμα, στην παλιά θύρα 21, μόνο θόρυβος ακούγεται. Προφανώς γίνονται εργασίες μέσα. Εδώ βλέπουμε το νερό που συνεχίζει να τρέχει από τον υδροφόρο ορίζοντας, όπως είπε ο καλός φίλος, ή από τα υπόγεια του γηπέδου. Υπογειοποίηση. Εδώ σκάβουν για τη μικρή υπογειοποίηση. Εδώ βλέπουμε την υπογειοποίηση. Ένα τμήμα έχει μείνει ακόμα να σκεπαστεί με τον τρόπο που γινόταν μέχρι τώρα. Και από εδώ και πέρα θα γίνει αλλιώς. Θα μπουν νέες κολόνες για να στηριχθεί η πλάκα της υπογειοποίησης. Εκεί κάτω βλέπουμε το νεσκαφέα που σκάβει για την μικρή υπογειοποίηση. Αυτά τα λέω για σήμερα. Ο μόνος τομέας που φαίνεται ότι γίνεται δουλειά είναι το κομμάτι της υπογειοποίησης. Όλα τα άλλα δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε γιατί είναι εσωτερικά. Πάντως στην υπογειοποίηση φαίνεται ότι εργάζονται εντατικά και το σκάψιμο της μικρής υπογειοποίησης και ετοιμάζουν να καλουπώσουν το τελευταίο τμήμα που θα πέσει τον πετό της πλάκας με τον τρόπο που έπεφτε μέχρι τώρα, δηλαδή ο 7ος τομέας. Καλή συνέχεια. Καλημέρα μου σε όλους σας. Και από τον Μιχάλη και από μένα. Γεια σας.